παγιδευμένη στο ίδιο γραφείο με ένα κακοποιητικό πρόσωπο. Υπάρχει διέξοδος ή όχι? Ένα email το οποίο έλαβα πρόσφατα γράφει τα ακόλουθα. Καλησπέρα Θέκλα μου. Θέλω την άποψή σου για ένα θέμα που με βασανίζει χρόνια και ό,τι έκανα σε όποιους απευθύνθηκα δεν βρήκα υποστήριξη, ούτε κατανόηση, ούτε βοήθεια. Εδώ και χρόνια στην εργασία μου είμαι τοποθετημένη σε ένα γραφείο με ένα άτομο πολύ δύσκολο που ώρες-ώρες νομίζω ότι ίσως να έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα στον εγκέφαλο. Μπορεί αυτό το πρόσωπο να έχει μια εναντιωματική προσωπικότητα, μια προβληματική προσωπικότητα. Εγώ τα λέω αυτά, ότι αυτό το πρόσωπο μπορεί να έχει μια εναντιωματική προσωπικότητα όπως είναι μια ναρκισιστική προσωπικότητα και αυτό δεν είναι πρόβλημα στον εγκέφαλο, είναι επιλογή και τρόπος ζωής. Περνώ μια κόλαση επί τόσα χρόνια. Έχω επιδείξει αγάπη, καλοσύνη, συμπόνια και όταν κάποιες φορές απλώς δεν είμαι τόσο ευγενική απέναντί της, για παράδειγμα αν τύχει και παραγγείλω καφέ και δεν τη ρωτήσω, θα ξεκινήσει ένας πόλεμος με φωνές και απειλές και θα μου κάνει τη ζωή μου μαύρη. Κανείς δεν έκανε ποτέ κάτι με τη δικαιολογία ότι φοβούνται να έρθουν απέναντί της. Και επειδή κανείς δεν θέλει να μπει σε αυτό το γραφείο και επειδή το συγκεκριμένο άτομο δήλωσε πως μόνο εμένα θέλει. Βέβαια, το καλό το θύμα θέλει, δεν θέλει κάποιον ο οποίος θα της βάζει όντως όρια. Έχω αρρωστήσει εδώ και χρόνια και για μεγάλα διαστήματα δεν έρχομαι δουλειά μετά από κατάθλιψη. Τις προάλλες πήγε σε ψυχίατρο και με έπιασε τηλέφωνο να μου πει ότι πήγε να του μιλήσει για μένα επειδή με λυπάται που με βλέπει έτσι. Α, δεν φτάνει που σε κακοποιεί, πήγε και στο ψυχίατρο να μιλήσει για σένα που σε λυπάται που σε έχει κάνει έτσι. Κοντεύω να τρελαθώ. Έχω ανάγκη τη δουλειά μου και παλεύω πολλά χρόνια να μην χάσω ό,τι με κόπο έχτισα. Ευχαριστώ εκ των προτέρων, ακόμη και αν δεν μου απαντήσεις, μου είναι αρκετό που υπάρχεις και μπορεί να διαβάσεις το email μου. Και εγώ απάντησα στη φίλη, αυθόρμητα, τι σημαίνει κανένας δεν θέλει να μπει στο ίδιο γραφείο με το άτομο αυτό, τι δουλειά είναι αυτή, γιατί λες δεν μπορείς να βρεις άλλη δουλειά, είσαι παγιδευμένη, θα το κάνω βίντεο. Καταρχάς, δεν μπορώ να γνωρίζω τις συνθήκες της εργασίας της κοπέλας αυτής. Ξέρουμε μόνο ότι μας έχει γράψει. Ότι δουλεύει κάπου σε μια επιχείρηση, σε έναν οργανισμό και είναι τοποθετημένη στο ίδιο γραφείο με ένα άλλο πρόσωπο το οποίο έχει ένα αντιωματικό στυλ προσωπικότητας. Με ένα άλλο πρόσωπο το οποίο είναι στραβό, το οποίο είναι ένα ανάποδο γαμότο ουσιαστικά. Και γιατί λέω ότι έχει ένα αντιωματική προσωπικότητα και είναι ένα ανάποδο γαμότο? Γιατί βρίσκει αφορμές για να ξεσπάσει θυμό πάνω στην κοπέλα για λόγους χαζούς. Τι σημαίνει παράγγελες καφέ και γιατί δεν μου είπες? Της κάνει bullying στην ουσία. Το bullying στον εργασιακό χώρο ονομάζεται mobbing. Το βίντεο αυτό θα μπει στο playlist για το mobbing. Τι σημαίνει? Στο χώρο της εργασίας σου, ένα πρόσωπο, είτε συνάδελφος σου, είτε προϊστάμενος σου, είτε εφιστάμενος σου, να σου κάνει τη ζωή πατίνη. Να σου σπάει συνεχώς τα νεύρα. Να βγάζει το άχι του, τα αποθυμένα του πάνω σου. Δεν ξέρω τι θέση έχει σε αυτή την εταιρεία αυτό το πρόσωπο. Ίσως να έχει κάποια υψηλή θέση, διευθυντική θέση. Ίσως να είναι ένα πρόσωπο που να έχει κάποια συγγένεια με την επιχείρηση. Πολλές φορές έχω συναντήσει το φαινόμενο ένας εργαζόμενος σε μια εταιρεία, σε μια επιχείρηση να είναι συγγενής του ιδιοκτήτη και ακριβώς επειδή γνωρίζει ότι ο ιδιοκτήτης δεν θα την απολύσει λόγω της συγγένειας, να συμπεριφέρεται με άθλιο, με εσχρό, με σατραπικό τρόπο στους υπολείπους. Και να φοβάται οποιοδήποτε να κάνει κάτι και αν τολμήσει κάποιος να κάνει κάτι, να χάνει και τη δουλειά του. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν τέτοιες περιστάσεις, τέτοιες περιπτώσεις, τέτοια κλινικά περιστατικά, όπου ένα κολόπεδο, ένα τσογλάνι, ένα παλιόπεδο βρίσκεται σε μια θέση ισχύως, όχι επειδή την αξίζει, αλλά γιατί έχει αρχαιότητα σε εκείνη τη θέση ή γιατί έχει οικονομικά συμφέροντα η εταιρεία, η επιχείρηση να τον κρατήσει, είτε γιατί έχει δεσμούς αίματος με τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης ή με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, να εκμεταλλεύεται αυτή την προνομιακή του θέση και να είναι ενταείς απέναντι στους υπολείπους. Από όσα γράφει η κοπέλα, φαίνεται ότι οι υπόλοιποι φοβούνται να έρθουν σε αντιπαράθεση με το πρόσωπο αυτό, είτε φοβούνται τη δύναμη που έχει και τι μπορεί να τους κάνει, είτε φοβούνται τα υπερβολικά ξεσπάσματα.
Δεν είναι τυχαίο που επιλέγει να δουλεύει μόνο με σένα, γιατί φαίνεται ότι εσένα σε έχει λιάνει με τέτοιον τρόπο, σε έχει κακοποιήσει με τέτοιον τρόπο, ώστε να σπάσουν εντελώς οι άμυνες σου, να νιώθεις εντελώς παγιδευμένη, να καταπέσεις την κατάθλιψη, γιατί άλλο πράγμα είναι να έχω κληρονομικότητα για κατάθλιψη και να παθαίνω κατάθλιψη επειδή ενεργοποιείται η κληρονομικότητά μου, και άλλο πράγμα είναι να παθαίνω κατάθλιψη μετά από μακροχρόνια κακοποίηση. Όσοι έχουμε γενετική προδιάθεση για κατάθλιψη, τα σημάδια της κατάθλιψης εμφανίζονται πολύ νωρίς, από την εφηβεία. Ένα παιδί το οποίο κουβαλάει γενετική προδιάθεση για κατάθλιψη θα έχει σημάδια κατάθλιψης, εκφάνσεις κατάθλιψης, συμπτώματα κατάθλιψης από πολύ νωρίς. Ένας άνθρωπος που δεν έχει γενετική προδιάθεση για κατάθλιψη μπορεί να πάθει κατάθλιψη ή διαταραχή μετατραυματικού στρες ή σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες μετά που θα κακοποιηθεί συστηματικά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κακοποιείσαι εκεί πέρα. Σου έχει προκαλέσει την κατάθλιψη. Και σου λέει κιόλας ότι πήγε και στο ψυχίατρο να συζητήσει με το ψυχίατρο γιατί ανησυχεί για σένα που σε βλέπει έτσι. Πόσες τέτοιες περιπτωσάρες δεν κυκλοφορούν ελεύθερες και ανεμπόδιστες, συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τους άλλους ανθρώπους ως αντικείμενα και ως δοχεία απόρριψης των αχρήστων τους και ως στόχους εκτόνωσης. Μιλάω με τόση ένταση γιατί το έχω ζήσει. Και το έχω ζήσει μαζί με πολλούς θεραπευόμενους μου στο παρελθόν, να πηγαίνει κάποιος στη δουλειά του, να δουλέψει έντιμα, να δουλέψει φιλότιμα προκειμένου να βγάλει τον επιούσιο και να βρίσκεται ένα παλιόπαιδο, ένα τσογλάνι, ένα κολόπαιδο, το οποίο να πηγαίνει στη δουλειά και επειδή τον παίρνει στη δουλειά, επειδή την παίρνει στη δουλειά, γιατί στο σπίτι μπορεί να μην τον παίρνει, να μην την παίρνει, να μην έχει και κανέναν στο σπίτι να ξεσπάσει. Συνήθως αυτοί οι τύποι είναι μόνοι τους ή βρίσκονται σε αποξενωμένες σχέσεις. Πάει στη δουλειά για να βγάλει τα ηλίκη, για να δείξει ότι είναι σπουδαίος και για να εκτονωθεί πάνω σε άλλους ανθρώπους. Λοιπόν, δεν ξέρω σε τι δουλειά δουλεύεις, δεν ξέρω ποιες συνθήκες είναι. Έχω να σου πω δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι ότι εσύ τώρα αυτή τη στιγμή είσαι εντελώς διαλυμένη ψυχικά και συναισθηματικά. Είσαι εντελώς αποδυναμωμένη. Μετά από μακροχρόνια κακοποίηση, καταλήγει το πρόσωπο να είναι αποδυναμωμένο. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είσαι, να βρεις λύσεις. Γιατί είσαι βέβαιη, είσαι πεπισμένη ότι βρίσκεσαι σε αδιέξοδο. Ώστε να βρεις λύσεις μέσα σε εκείνη τη δουλειά. Από την άλλη θα έλεγα ότι είσαι τόσο πολύ τραυματισμένη από αυτή την τύπισσα, ώστε σίγουρα εάν παραμείνεις σε εκείνη τη δουλειά και βλέπεις έστω και από μακριά αυτό το πρόσωπο ή βλέπεις που είναι το γραφείο αυτού του προσώπου, θα αναστατώνεσαι και θα παθαίνεις συναισθηματική απορρίθμιση. Και εδώ έρχεται το τι βάζουμε προτεραιότητα στη ζωή μας. Καταρχάς, ξέχασα να το πω, πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις ψυχοθεραπεία. Οπωσδήποτε. Δεν ξέρω αν παίρνεις αντικαταθλιπτική θεραπεία για την κατάθλιψη, μακάρι να παίρνεις, αν βλέπεις ψυχίατρο. Πρέπει οπωσδήποτε να δεις και ψυχολόγο και να κάνεις ψυχοθεραπεία για να ενδυναμωθείς, να εντοπίσεις τα τραύματά σου και να δουλέψεις πάνω σε αυτά. Γιατί σε έχει διαλύσει, είναι σαν να σε χτυπάει συνεχώς κάποιος. Έχει ένα σφυρί και σε χτυπάει. Θα σπάσουν κόκκαλα, θα γίνουν μόλοπες, θα γίνουν πληγές. Πρέπει να κάνεις θεραπεία για αυτό το θέμα. Το δεύτερο είναι ότι, και αυτό αναφέρεται και σε ανθρώπους που βρίσκονται σε παρόμοιες θέσεις, που απ' τη μια λένε η κατάσταση στη δουλειά είναι σκατά, η κατάσταση στη δουλειά είναι αφόρητη, αλλά δεν μπορώ να φύγω από τη δουλειά, γιατί έχω ανάγκη αυτή τη δουλειά και γιατί θα χάσω όσα με κόπο έχω χτίσει. Καταρχάς θα σας πω ότι αν συνεχίσει κάποιος να πηγαίνει καθημερινώς σε μια δουλειά στην οποία κακοποιείται ανελέητα, θα χάσει με κόπο όσα έχει χτίσει, γιατί θα τα δώσει στους γιατρούς. Γιατί θα χάσει τη ζωή του ενωρίς. Prioritize, prioritize, prioritize. Βάζουμε προτεραιότητες. Τι είναι πιο σημαντικό? Η υγεία μας και η ζωή μας ή να κρατήσουμε μια δουλειά? Ξέρω ότι είναι φοβιστικό για έναν άνθρωπο να σκεφτεί την αλλαγή δουλειάς, την αλλαγή περιβάλλοντος, το να μείνει άνεργος για ένα διάστημα και να ψάξει για μια καλύτερη δουλειά, με την έννοια του ότι θα είναι μια δουλειά που δεν θα υπάρχει ένας μαλάκας μέσα να τον κακοποιεί. Φυσικά θα μου πείτε, σε πολλές δουλειές υπάρχουν πολλοί μαλάκες, το γνωρίζω. Αλλά σίγουρα, εάν παραμένεις στην ίδια δουλειά για μεγάλο χρονικό διάστημα, έχουν ριζώσει αυτές οι σχέσεις κακοποίησης και είναι σίγουρο ότι θα κακοποιήσει, ξαναλέω, και μόνο βλέποντας εκείνο το πρόσωπο.
Χρειάζεται δηλαδή να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον εαυτό μας και τη δουλειά μας. Να συνειδητοποιήσουμε ότι η δουλειά είναι ένα μέσο για να μας δώσει τα προς το ζήν. Και όσο καλά προς το ζήν και να μας δίνει μια δουλειά, αν ταυτόχρονα μας σκοτώνει, δεν έχει νόημα. Σας μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος είχε αλλάξει πάρα πολλές φορές τη δουλειά του. Το 2004 ήμουν διορισμένη στο δημόσιο και 12 Νοεμβρίου παραιτήθηκα. Δεν το μετανιώσα. Το 2018 άφησα το γραφείο και ασχολήθηκα μόνο με την τηλεόραση. Δεν το μετάνιωσα. Το 2019 άφησα την τηλεόραση και ασχολήθηκα μόνο με το YouTube. Δεν το μετάνιωσα. Ήταν εύκολες οι μεταβάσεις? Όχι. Ήταν δύσκολες οι μεταβάσεις. Υπήρχαν περίοδοι που δεν είχα καθόλου χρήματα. Υπήρχαν περίοδοι στις οποίες ήταν αβέβαιο αν θα ευδοκιμούσε το επόμενο project, το επόμενο σχέδιο. Όμως δεν μετανιώνω που το έκανα, γιατί όταν ο άνθρωπος μένει βαλτωμένος, λιμνασμένος σε ένα σημείο, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα διαιωνίζεται η κακοποιητική συνθήκη στην οποία εργάζεται. Δεν υπάρχει κάποια άλλη βεβαιότητα. Όταν όμως τολμήσεις να σπάσεις το φαύλο κύκλο της εργασιακής κακοποίησης και αλλάξεις δουλειά και φύγεις από εκείνη τη δουλειά και βγάλεις εντελώς από το μυαλό σου ότι αυτή η δουλειά είναι η μοναδική ευκαιρία που έχω για να επιβιώσω, για να ζήσω και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, τότε ανοίγουν δρόμοι. Και θα σας πω και κάτι, θεωρώ ότι είναι πολύ πιο σημαντικό να πηγαίνεις στη δουλειά και να μην έχεις κανένα να σου γαμάει τον εγκέφαλο, παρά το τι δουλειά κάνεις. Δηλαδή, παρά να κάνεις μια δουλειά γραφείου η οποία είναι highly esteemed, η οποία τη χάνει σεβασμού γιατί κάνεις μια δουλειά γραφείου, μπορεί να είναι προτιμότερο να κάνεις μια δουλειά στον τομέα του καθαρισμού, για παράδειγμα, όπου να είσαι παντελώς ήσυχος. Και ας σε πουν καθαριστή ή καθαρίστρια. Δεν σε ενδιαφέρει. Δεν θα έπρεπε να σε ενδιαφέρει. Εγώ προσωπικά θα έκανα οποιαδήποτε δουλειά η οποία μου δίνει ελευθερία στο μυαλό και με κάνει να είμαι καλά. Θα προτιμούσα, για παράδειγμα, να καθαρίζω σκάλες και να τρίβω τουαλέτες και μπάνια και να είναι το κεφάλι μου ήσυχο, παρά να δουλεύω σε μια δουλειά που να λένε πω πω τι δουλειά κάνει αυτή, πω πω κάνει την τάδε αξιοσέβαστη δουλειά ή βγάζει το τάδε αξιοσέβαστο ποσόν, αλλά να πεθαίνω μέρα με την ημέρα. Εσείς τι λέτε? Θα χαρώ στα σχόλια να διαβάσω τις απόψεις σας και θα χαρώ να διαβάσω και για ιστορίες επιτυχίας, για ανθρώπους που τόλμησαν να φύγουν από τέτοια κακοποιητικά περιβάλλοντα και βρήκαν το δρόμο. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω και το playlist για το mobbing, όπου εκεί υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο, τα οποία επεξεργάζονται και το τι κάνει κάποιος σε μια εταιρεία η οποία είναι ευνομούμενη και έχει το τμήμα ανθρωπίνου δυναμικού και ούτω καθεξής. Εντάξει, αυτό το βίντεο ήταν ειδικά για την κοπέλα αυτή και ειδικά για τέτοιες καταστάσεις ανυπέρβλητες. Γεια. Yeah.